μονάδα, δεν θα είχαμε άλλη επιλογή από το να σπεύσουμε και να οργανώσουμε τα τηλεμαθήματα. Τα τηλεμαθήματα στην αρχή έχουμε προγραμματίσει να έχουν στόχο την τρίτη ηλικίου. Γιατί αυτή είναι η ομάδα των μαθητών μας που βρίσκεται σε μία ένταση, γιατί ξέρετε το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει να κάνει με τις εξετάσεις προς το παρόν. Δηλαδή εστιάζει εκεί, θα έπρεπε να εστιάζει σε άλλα πράγματα, πάντως αυτό αντιμετωπίζουμε. Τα παιδιά μας προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, είναι στην τρίτη ηλικίου, είναι στη τελευταία φάση, πρέπει να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και θα πρέπει να μην απομακρυνθούν από τη μαθησιακή διαδικασία. Δεν πρόκειται τα μαθήματα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης να αντικαταστήσουν το μάθημα στην τάξη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η ζεστασιά που παρέχει το να είσαι μπροστά στους μαθητές σου, αυτό όλο η διάδραση της τάξης δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ωστόσο, γίνεται το πρώτο βήμα τώρα με την τρίτη ηλικίου. Το πρώτο βήμα, γιατί να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια απόφαση για τη μετάθεση των πανελλήνιων εξετάσεων. Γιατί μας ρωτάνε φίλοι. Υπάρχει, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε το κλείσιμο των σχολών, αν θα ολοκληρωθεί την 24η Μαρτίου. Έχουμε κάνει διάφορα σενάρια. Ναι. Έχουμε κάνει σενάρια εάν έχουμε μόνο αυτές τις δύο εβδομάδες που συμβαίνει η αναστολή. Αυτό θα το καλύψουμε πάρα πολύ εύκολα, εργαζόμενοι τις κάποιες μέρες του Πάσχα, των διακοπών του Πάσχα, λίγο πριν, λίγο μετά. Ή θα μπορούσαμε να κάνουμε τα 45 λεπτά της διδασκαλίας, της διδακτικής ώρας, να γίνουν 35 λεπτά. Και έτσι μέσα στο ίδιο χρόνο, δηλαδή στις 8 ως 2, αντί να έχουμε 6 ώρα, να έχουμε 9 ώρα. Και έτσι, και αυτό θα είναι πολύ πολύ απλό για να καλύψουμε 2, 3, 4, μέχρι και 5 εβδομάδες. Ωραία, αυτά είναι τα σενάρια που εξετάζεται με βάση το τι θα γίνει μετά την 24η. Ναι. Ναι, αλλά το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο. Δεν σημαίνει το να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα κενά, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει συγχρόνως να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να έχουν την τηλεδιάσκεψη, δηλαδή το τηλεμάθημα, αυτή την εξαποστάσεως, για να μην χάνουν την επαφή τους με τα αντικείμενα που διδάσκονται. Με να μην χάνουν την επαφή τους με τα μαθήματα. Άλλωστε, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι στο σπίτι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Το δείξαμε και χθες, το είδε και ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι ευχαριστήθηκε, ενθουσιάστηκε. Πήραμε ένα σχολείο, ένα δείγμα δηλαδή, για να κάνουμε αυτό το δοκιμαστικό, το τρίτο λύκειο της Νέας Φιλαδέλφειας, μια περιοχή που τα παιδιά δεν έχουν όλα τα tablets και τέλος πάντων ό,τι δεν είναι η πιο τεχνολογικά προωθημένη περιοχή. Εντάξει, όλες οι περιοχές το ίδιο είναι, αλλά λοιπόν, και δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά αυτά και μέσα από το κινητό τους να μπορέσουν να παρακολουθήσουν μάθημα. Αυτό που κάναμε χθες ήταν να καλέσουν οι ίδιοι οι καθηγητές τα παιδιά τους, τους μαθητές τους. Ξέρετε, οι μαθητές με τους καθηγητές αναπτύσσουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, ειδικά στη τρίτη ηλικίου που υπάρχει και έτσι, ο στόχος είναι προκαθορισμένος και σαφής. Αναπτύσσουν λοιπόν μια σχέση και έχουν επαφή. Οι καθηγητές λοιπόν καλέσαν τους μαθητές και πραγματικά δεν περίμενα πάνω από 10 παιδιά. Αυτός ήταν ο στόχος. Και είδαμε ότι 22, 23 για την ακρίβεια παιδιά, μαθητές, συμμετείχαν με πάρα πολύ ενθουσιασμό και έκαναν μάθημα και στα νέα ελληνικά λογοτεχνία και στα μαθηματικά. Και το παρακολουθήσαμε διαζώσεις. Ναι. Τώρα, στα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες τάξεις, πότε θα τις καλύψετε, κυρία Γκίκα? Δηλαδή, πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα για την πρώτη, δευτέρα ηλικίου ή του γυμνασίου? Ακούστε, έχουμε στόχο να προτεραιοποιήσουμε τους μαθητές στις περιοχές, τους νομούς που έχουν πληγεί περισσότερο. Δηλαδή στην Ηλία, στην Αχαΐα και στη Ζάκυνθο. Θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, διότι τα παιδιά αυτά έχουν μείνει εκτός μαθησιακής διαδικασίας για πολύ περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα παιδιά που κλείσαν τα σχολεία την Δετάρτη. Δηλαδή τρεις μέρες και άλλες δύο εβδομάδες. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τους νομούς αυτούς στην τρίτη ηλικίου. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας. Και επάνω σε αυτό να χτίσουμε σταδιακά και θα θέλαμε μέσα σε μία εβδομάδα, έστω 10 μέρες, όλα τα παιδιά της τρίτης ηλικίου να κάνουν εξαποστάσεως εκπαίδευση. Σε αυτό αρρωγή, υποστηριχτές θα πρέπει να είναι οι διευθυντές του σχολείου, και είμαι σίγουρη ότι θα είναι, και οι εκπαιδευτικοί. Γιατί δεν βρισκόμαστε, τα σχολεία κλείσαν, δεν βρισκόμαστε όμως σε, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, σε διακοπές. Βρισκόμαστε σε μια έκτακτη ανάγκη και όλοι θα πρέπει να βοηθήσουμε.
Κυρία Γκίκα, νομίζω ότι τα περισσότερα παιδιά το έχουν καταλάβει αυτό. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες να έχουν πλημμυρίσει τις καφετέριες, χώρους άλλους αναψυχής. Τώρα, εγώ ήθελα να αυτό ρωτήσω... Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σας πω κάτι γι' αυτό. Ο ΕΔΗ και μάλιστα η κυρία Μαλτέζου, η Έλληνα Μαλτέζου που είναι επικεφαλής, μας έστειλε οδηγίες, τις οποίες στείλαμε στα σχολεία για να σταλούν στα email κάθε γονέα και να πάνε σε κάθε σπίτι. Επίσης, τις ίδιες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο. Ωραία. Και αυτές τις στείλαμε στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στον κύριο Παστεργίου, και τις έστειλε σε κάθε Δήμο για να τις πάρει κάθε δημότης και κάθε πολίτης. Εντάξει, δεν υπήρχε ανταπόκριση και νομίζω και γι' αυτό ο Υπουργός Υγείας προχώρησε στο μέτρο του να κλείσουν οι καφετέρειες και τα λοιπά για να μην διαδίδεται, για να υπάρχει μεγαλύτερη διασπορά. Θα ρωτήσουμε, κυρία Γκίκα. Έλα, Δεσποινά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα επεκταθεί αυτό με την εξαποστάσεως διδασκαλία και στα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή της Δευτέρας Λυκείου, παραδείγματος χάρη, ή στα παιδιά που φοιτούν στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το συζητάω για το δημοτικό. Εντάξει, μπορούν, ας πούμε, να παραλείψουν και κάποια μαθήματα.